αυτό λατρέψαμε από μικρά παιδιά, αυτό αγαπήσαμε, αυτό αγαπάμε και αυτό θα αγαπάμε εις τους αιώνες των αιώνων. Μιλάει ο Μπλάχος ΑΕΚ, παίρνω το λάβαρό μας, είναι αυτό που μας έχει κάνει όλους όμοιοι δεάτες. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ταρατσάτο το σημερινό βίντεο, το πρώτο. Εύχομαι σε όλους μας καλή εβδομάδα. Θα πω χρόνια πολλά στο Γιώργη το Χουμαΐδη που έχει γενέθλια σήμερα, καθώς και στο το νέο φιλαράκι που με βέβαιωσε πάρα πολύ εκθέσεις από την Κυριακή σπίτι μου να φτιάξουμε το λόγο του καναλιού, το Χριστάκι. Αφιερωμένα τα δύο ή τρία σημερινά βιντεάκια σε αυτούς. Στο Γιώργη το Χουμαΐδη και στο μικρό Χριστάκι. Είμαι στην Ελλάδα του κύριου Πανούτσου και του κύριου Αλέξανδρου. Για μια ακόμα φορά τους ευχαριστώ που μου δίνουν βήμα έτσι ώστε εγώ μέσα από την κάμερά μου να μεταλαμπαδέψω ό,τι τραβώ σε κάθε ελληνικό σπίτι όπου γης και όπου υπάρχει αεξής και μη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα παλικάρια του Χουμαΐδη τα βλέπουμε εδώ πέρα σε πρώτο πλάνο με το μικρό φακό. Παλεύουν να βάλουν τα δοκάρια και σιδερώνουν στα δοκάρια. Εργάτες του Χουμαΐδη κάτω να επισκευάζουν κάποια Λάρνακα. Κατά ξύλιαν εκεί, δεν μπορούμε να δούμε το μάτι. Θα το δούμε και μετά, θα δούμε τι είναι. Το εργαλείο των 17 τόνων. Έτσι. Παιδιά, ό,τι δεν είναι βαμμένο θα είναι έσω του πυλώνα, καταλαβαίνετε, έτσι. Γι' αυτό και δεν βάφτηκε. Όσον αφορά τη σκουριά που μου γράψατε στα μηνύματα. Πάω λίγο ψηλά, τομέα 5 βορειοδυτικό πυλώνα. Σήμερα δεν έχουμε εργασίες. Εδώ έχουμε την μηχανικό. Δεν μπορώ να δω τι λέει πίσω της. Η φορεσιά που φοράει, το χιλεκάκι. Μην είναι εξωτερικό συνεργάτη. Πάμε να δείξω παιδιά τομέα 7, πριν δείξω 6 και πριν δείξω τον 7 που έγινε κολοσσέο. Να σας το πάω σιγά σιγά, μην σας έρθει κανένα κεφαλικό. Έτσι, αυτό που θα δείτε. Λοιπόν, σιγά σιγά το τομέα ο 7, βλέπετε ελάχιστες σκαλοσχέσεις υπάρχουν σε αυτό το τομέα. Είμαστε στα πρόθυρα να εξαφανιστούν και αυτές για να κάτσουν εδώ οι κερκίδες και πάμε σε αυτό που σας έλεγα παιδιά, στο τομέα των 7. Έτσι ξαφνικά, είδε στη ζωή μου. Λοιπόν, απολαύστε το μία 7. Σε λίγο δεν θα φαίνεται και αυτός. Και από τα ράτσα εδώ πέρα που είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι για να πάω στα αυτή τα ράτσα που είναι λίγο ψηλή. Έναν όροφο να τα καταφέρω. Τα κατάφερα. Βλέπουμε παιδιά να προσπαθούν τα μαστόρια του Βαγενά, καθώς είναι όλοι κιτρινοκαπελάκηδες, να καλουπώσουν από κάτω έτσι ώστε μετά να πέσει τη σιδεριά. Οι μισές κορώνες είναι εμφανισμένες με το σκυρόδεμα. Είναι εμφανώς στην κάμερα ότι έχουν μπει τα καλούπια στους κερκιδοφόρους. Δεν ξέρω αν έχουν πέσει σκυρόδεμα στους κερκιδοφόρους, δεν το νομίζω, αλλά υποθετικό είναι αυτό. Οπ, να δούμε αυτή τη λήψη παιδιά. Είμαι με το μικρό φακό ακόμα. Είναι λήψη ένα αερίτη, είναι λήψη του ένα αερίτη,
ο οποίος κατεβαίνει με την μπασκέτα, το καλαθάκι αυτό, προς τον πυλώνα. Για να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το Σαββατοκύριακο τιμήσατε το κανάλι με τις χιλιάδες των θεάσεών σας. Με χαροποίησατε ιδιαίτερα. Και ευχαριστώ φυσικά τον το κανάλι AEK365 και το AEK Passion που πήραν τα πλάνα μου, καθώς και το AEK νομίζω in.gr, δεν το θυμάμαι ποιο κανάλι είναι, που έπαιξε τα τρία βίντεό μου, τα οποία ήταν ειδικά το ένα παρμένο μέσα από το γήπεδο της Αγίας Σοφιάς. Καθώς έγινε εδώ η προσγείωση του καλαθιού στον πυλώνα, θα πάρω μερικά πλάνα ακόμα από εδώ με το μικρό φακό 7 και 8 και σε λίγο να αλλάξω φακό για να πάρω τα απέναντι, έτσι. Λοιπόν, μισό βίντεο δηλαδή θα είναι με τον 140 και το άλλο μισό με τον 300. Λοιπόν παιδιά, καταλάβατε λίγο πολύ τι γίνεται εδώ είναι το μίας 5, το τι γίνεται στα πολυδυτικά του εργοταξίου μας. Ένα υπτάμενο καλούπι, το οποίο ύπταται, πρέπει να είναι γωνία, για να πάω λίγο πιο εδώ. Εδώ κοιτάξτε παιδιά, μέχρι που μπορεί να κάνει το zoom στο τομέα 3 η κάμερα. Έτσι, μέχρι εδώ μπορεί να κάνει το zoom στο τομέα 3 και μέχρι εδώ στο πυλώνα. Πάμε τώρα για αλλαγή φακού, να δείτε την διαφορά. Εδώ μπορείτε παιδιά να θαυμάσετε, στο λεπτό να σταθώ εδώ όλο το ζουμάρισμα της κάμερας της μεγάλης, του μεγάλου φακού, του 300. Βλέπουμε ότι το καλούπι είναι έτοιμο να προσδεθεί στον πυλώνα τον πρώτο, τον βόρειο ανατολικό, καθώς μπροστά μας περνάει μια συστοιχία Tomahawk πλαισίων. Έτσι. Μανδύες και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά θα τα χώσουν εκεί στις, πώς τους λένε, στα δοκάρια. Λοιπόν, εμείς επί του έργου, εδώ, να δείξω καλά όσο γίνεται τα της προσγειώσεως. Μπροστά είναι η δαγκάνα που βγαίνει λύνη αυτά τα συστήματα. Με αυτό κλείνω το πρώτο βίντεο παιδιά και συνεχίζω με το δεύτερο πάλι από αυτό το σημείο. Ζήτω η ΑΕΚ αδέλφια! Το μαγαζί που πρέπει να επισκεφτεί κάθε αεξής, Βυζαντινή γωνιά. Φωτογραφίες και μπλούζες ποδοσφαιριστών της ΑΕΚΑΡΑΣ από τη δεκαετία του 60 και μετά. Αυτό είναι το μαγαζί της Βυζαντινής γωνιάς, το κάτω, θα δείξω.